δεν είναι ένα κτίριο που έγινε για σχολική μονάδα ειδικής αγωγής. Δεν θέλουμε να πάμε σε κανέναν αποκλεισμό και σε τίποτα τέτοιο, αλλά θέλουμε να έχουν την εκπαίδευση που τους αξίζει, τίποτα παραπάνω, και θέλουμε αυτό το κομμάτι της ασφάλειας. Η απερχόμενη διευθύντρια του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βόλου, Φωτεινή Γρηγορίου, περιγράφει την κατάσταση στο ακατάλληλο κτίριο όπου στεγάζεται το σχολείο της. Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται στο βίντεο διάρκειας 2 λεπτών που έφτιαξε και ανέβασε στο YouTube το ΕΕΚ Βόλου σε μια προσπάθεια να δημοσιοποιηθεί το οξύ κτηριακό πρόβλημα του σχολείου. Το σχολείο μας είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο. Βλέπουμε την καθημερινότητά μας μέσα σε 2 λεπτά. Δηλαδή αυτό που εμείς βιώνουμε καθημερινά και που προσπαθούμε να παλέψουμε. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι όταν επενδύεις αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλεια των παιδιών, δηλαδή να έχεις την ασφάλεια των παιδιών, είναι βέβαιο ότι χάνεις από την εκπαίδευσή τους. Εμείς θέλουμε να είναι οι μαθητές μας σε ένα κτίριο ασφαλές και να δέχονται την καλύτερη δυνατόν εκπαίδευση. Δεν αποτελούμε έναν χώρο φύλαξης, αποτελούμε έναν χώρο εκπαίδευσης και δεν θέλουμε να αποτελέσουμε ποτέ έναν χώρο φύλαξης. Το ειδικό σχολείο με τους 67 μαθητές λειτουργεί σε ένα κτίριο γεμάτο σκάλες, κάγκελα, ράμπες και μόλις ένα σανσέρ. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται διαρκώς. Θα έχουμε από την καινούργια χρονιά περίπου 12 αμαξίδια με ένα σανσέρ. Σε επόμενο χρόνο ετοιμάζεται και ένα άλλο βιντεάκι, θα δείτε ότι πόσος χρόνος απαιτείται για να γίνει και μόνο η αλλαγή από αίθουσα σε αίθουσα. Στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, η κυρία Γρηγορίου παραδίδει τη σκυτάλη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα άλυτα προβλήματα του σχολείου της. Μακάρι να βρεθεί ένας επόμενος διευθυντής που να έχει μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα από μένα. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω, το έχω επικοινωνήσει με κάθε τρόπο στα πλαίσια του δημοσιοπαιδευτικού κώδικα πάντα και έτσι όπως εγώ μπορώ ως δημόσιος υπάλληλος να το επικοινωνώ. Το έχω πει με κάθε τρόπο και αρνούμαι να συνενέσω. Ναι, δεν έχω υποβάλει τα χαρτιά μου εκ νέου και είναι ένας λόγος βασικός. Ο βασικότερος λόγος είναι αυτός.